μήνες, 2 μήνες περίπου, δεν υπάρχει διεύθυνση. Έφυγε και ο εκτελεστικός διευθυντής του ΟΚΙΠΗ και τα λοιπά. Πώς βλέπετε τα πράγματα, κύριε Κούμα? Τα πράγματα νομίζω από μόνα τους απαντούν στην ερώτημα. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Και νομίζω είμαστε σε έναν κομβικό σημείο και πρέπει η πολιτεία, θα έλεγα εκτελεστική μαζί με την κοινοβουλευτική, επιτέλους να αναλάβουν δράση. Όμως υπάρχει κάτι κοινό και στα δύο. Και στις καταχρήσεις παραδείγματος χάρη και στο ότι το μοντέλο του ΟΚΙΠΗ εμείς ως Πάση Κύπριον το αξιολογούμε ότι έχει αποτύχει. Το κοινό είναι απλό. Ότι αυτά τα πράγματα ήταν προβλέψιμα. Και κάποιοι, μεταξύ αυτών ήταν και οι πάσικοι, σε αυτά που μας αφορούσαν, είχαμε θέσει τις απόψεις μας όταν συζητιόνταν τότε νομοσχέδια, όταν ψηφίζονταν. Για τις καταχρήσεις, θυμούμαστε πολύ καλά ότι είχε ζητηθεί πριν αρχίσει το ΓΕΣΥ να υπάρχουν αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες. Δυστυχώς, σχεδόν είμαστε 2,5 χρόνια, ακόμα αρχίσαμε τώρα να μιλούμε για καταχρήσεις. Είναι εύλογο το ερώτημα, γιατί αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες δεν αποφασίστηκαν και δεν είναι σε εφαρμογή από την πρώτη ημέρα που άρχισε η εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας. Καλά, το έχουμε εδώ στην Κύπρο να μπαίνουμε από πόρτες και παράθυρα ή να βγαίνουμε από πόρτες και παράθυρα, να προσπαθούμε να τα βρούμε. Εντάξει, δεν θα διαφωνήσω με αυτό. Ναι. Όμως στο τέλος της ημέρας θα την πληρώσει ο ασθενής και ο Κύπρος πολίτης. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τα δημόσια νοσηλευτήρια που μας αφορά ιδιαίτερα και τον ΟΚΙΠΗ, ναι, ήταν προβλέψιμο. Είχαμε θέσει το ερώτημα. Καλά, αυτό το μοντέλο που πάτε να εφαρμόσετε στη βάση μιας μελέτης βασίζεται. Ποιο είναι το επιχειρησιακό σας πλάνο, οδικός χάρτης, πώς θα εφαρμοστεί? Όμως κάποιοι είχαν ως σύστημα τους και παραμένει νομίζω ότι κατά πάσα θυσία πρέπει να εκριζώσουμε ενώ ότι έχει σχέση με το παλιό, με το δημόσιο, με το κράτος. Τα αποτελέσματα είναι εμφανής. Δεν μπορεί να εκριζώνεις κάτι το οποίο απόδοσε για δεκαετίες, βοήθησε τη χώρα μας, το κράτος μας. Γιατί απλώς πρέπει να έχουμε λιγότερο δημόσιο? Γιατί πρέπει να καταργήσουμε δήθεν τα φέουδα και τα βασίλεια των γιατρών? Γιατί έπρεπε να διοικήσουμε τους γιατρούς, να τους υποτάξουμε? Γιατί έπρεπε να κάνουμε και εμείς τους γιατρούς χωρίς να αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει ιατρική ευθύνη και ιατρική πράξη? Όλα αυτά, ναι, τώρα αφαιρίζουμε αυτά που σπήραμε. Και σωστά έχετε πει. Εδώ και 2 μήνες, 2 διευθύνσεις από τις 3 είναι ακέφαλες και τώρα προκύπτει να είναι όλος ο οργανισμός ακέφαλος. Να ρωτήσω κάτι. Τι σημαίνει για ένα δημόσιο νοσηλευτήριο, έτσι πρακτικά, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές οι οποίοι δεν είναι μέσα στα δημόσια νοσηλευτήρια και δεν εργάζονται εκεί? Τι σημαίνει για ένα δημόσιο λοιπόν νοσοκομείο να μην υπάρχει διεύθυνση? Να μην υπάρχει. Τι σημαίνει? Ότι κάποια πράγματα τα οποία ζητούνται από τους γιατρούς ώστε να επιτελεστεί ποιοτικά μια ασφάλεια, μια ιατρική πράξη, να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας και να υπενθυμίσω και την ιδιαιτερότητα. Τα δημόσια νοσηλευτήρια τώρα διαχειρίζονται την πανδημία. Δεν μπορούν να εφαρμοστούν, να πάρθουν αποφάσεις, είτε οι αποφάσεις έγκαιρα, είτε να προχωρήσουμε σε πράξεις ακόμα πιο έγκαιρα. Υπάρχει δυστοκία, καθυστέρηση. Υπάρχει αβεβαιότητα και αυτό το πράγμα το τελευταίο δεν είναι ότι το καλύτερο. Όταν μπαίνεις σε ένα δημόσιο νοσηλευτήριο και οι εργαζόμενοι αρχίζουν να υποβάλλουν το ερώτημα, τι θα γίνει μαζί μας, τι θα γίνει με το νοσηλευτήριο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ότι το καλύτερο. Τι θα γίνει με τους σχεδιασμούς, παραδείγματος χάρη? Ποια είναι η βιωσιμότητα των δημοσίων νοσηλευτήριων? Ναι, συνεχώς ανοίγουμε κλίνες, αυξάνουμε τον αριθμό κλινών για να εξυπηρετήσουμε τα COVID περιστατικά. Τι γίνεται με τα υπόλοιπα όμως? Τα δημόσια νοσηλευτήρια είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δηλαδή υπάρχουν πολλές κλινικές τμήματα. Ναι. Και όταν όμως επεκτείνεσαι προς μια κατεύθυνση, τα άλλα υποφέρουν. Και μετά από 20 περισσότερους πλέον, σχεδόν 2 χρόνια που αντιμετωπίζουμε την πανδημία, δεν έχουμε καμία δικαιολογία να λέμε, ξέρετε, ότι αντιμετωπίζουμε απλώς πανδημία. Πού είναι αυτό το περιβόητο επιχειρησιακό πλάνο? Από ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που συνέβη και πριν 2 μέρες.
συνάδελφος καρδιολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας έλαβε επιστολή από την κεντρική διοίκηση του ΟΚΙΠ ότι από την αύριο τοποθετήσε στη μονάδα COVID της Λάρνακας. Έτυχε ο συνάδελφος την ημέρα που έπρεπε να αρχίσει στη μονάδα COVID εφημέρευε ένας καρδιολόγος. Και πώς είναι καρδιολόγοι στη Λάρνακα 5. Είχαν 20 νοσηλευόμενους. Αυτά αποδεικνύει πώς διοικούσαν κάτι. Αν είναι αυτό το μοντέλο που η πολιτεία μας είχε στο νου της, να βγει, να το πει και να το παραδεχτεί, άρα αλλά να αναλάβει τις ευθύνες. Ναι. Άρα για να καταλάβω καλύτερα το παράδειγμά σας, σας στάλει και μια επιστολή σε έναν γιατρό στο νοσοκομείο της Λάρνακας, που του έλεγε, κοίταξε, φεύγεις από εκεί που είσαι και πας στην μονάδα COVID, γιατί σίγουρα υπάρχει ανάγκη εκεί. Ωστόσο, του έλεγαν ότι πας από αύριο, ενώ όλο το βράδυ ήταν εφημερία, δηλαδή όχι. Εργαζόταν. Ναι, όχι. Την ημέρα που θα άρχιζε να δουλεύει στο COVID. Α, ήταν εφημερία την ίδια ημέρα. Άρα, πώς θα ήταν σε δύο τόπους την ίδια ώρα. Έμεινε με κέφαλη, χωρίς γιατρών εφημερεύων, η καρδιολογική κλινική. Αυτό να αποδεικνύει γιατί. Τι έπρεπε να γίνει, ακόμα και να εφαρμόζεται αυτό που είναι και αυτό λάθος. Έπρεπε τουλάχιστον ο τοπικός να λάβει ενημέρωση, ώστε να ενημερώσει κεντρικά τη διοίκηση ότι ξέρετε, ο γιατρός ο Κούμας δεν μπορεί να πάει αύριο για την εφημερεύω. Καλά, υπάρχει ένα πρόγραμμα, σε ποιον αποτείνονται, δηλαδή ένας γιατρός που δουλεύει αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο της Λάρνακας. Σε ποιον απευθύνεται όταν χρειάζεται να γίνει κάτι, να μεταφερθεί ένας ασθενής για παράδειγμα, να έρθει το οτιδήποτε, κάποιο αναλώσιμο, πού πάει. Κάποια πράγματα υπάρχουν, είναι οι διαδικασίες τις οποίες αναπτύξαμε και κληρονομήσαμε. Ναι, απλώς θέλω να καταλάβω πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος ενός διευθυντή, αντιλαμβάνεστε τι θέλω να σας πω. Ή αν έχετε τις διαδικασίες σας και τα βγάζετε πέρα και μόνοι σας, χωρίς διευθυντές. Θα έλεγα ναι. Τα περισσότερα δημόσια νοσηλευτή πλέον οι διαδικασίες κάποιες είναι αυτόματες. Δεν υπάρχει το περιθώριο στην ιατρική να περιμένεις πολλές φορές εγκρίσεις. Έχει να κάνει με τη ζωή. Είναι θέμα χρόνου. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι παράκληση όμως. Οι διοικητικοί να μην ενοχλούν τους γιατρούς. Γιατί περί αυτού πρόκειται πλέον. Ενοχλούν. Εμείς ναι, το παλιό σύστημα τι χρειαζόταν. Ενίσχυση σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο. Μάλιστα. Ώστε οι γιατροί ναι, να μην ασχολούνται τόσο πολλά είτε με τη διοίκηση είτε με να υπογράφουν οικονομικές καταστάσεις που πολλές φορές ναι, ήταν και επικίνδυνες για τους ίδιους. Mm-hmm. Αυτό χρειαζόμαστε. Όμως το τέλος της ημέρας ανεπτύχθηκε ένα υδροκέφαλο σύστημα μέχρι να πάρθει μια απόφαση χρονοβόρες ιδιαίτερα διαδικασίες οι οποίες όμως τελικών παρανομαστήν έχουν δει. Να εγκαταστήλουμε τους γιατρούς, να επέμβουμε στην πράξη των γιατρών. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μάλιστα. Εμείς οι γιατροί χρειάζονται διοικητική και οικονομική υποστήριξη και τίποτε περισσότερο. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να τους ενοχλούμε όταν εξασκούν την ιατρική τους. Mm-hmm. Χρειάζεται πλάνο. Πού είναι αυτό το πλάνο, ειλικρινά. Το καλοκαίρι μας κάλεσε ο Υπουργός έκτακτα μια Κυριακή να δούμε τι γίνεται με το τέταρτο κύμα. Όταν ζήτησε η Πάση Κήτο αυτόν τον περιβόητο επιχειρησιακό πλάνο. Μας ανέμειζαν έναν αριθμό από κόλλες. Πού είναι αυτό, ναι? Γιατί δεν μας το έχουν δώσει. Αφού είχαν επιχειρησιακό πλάνο, γιατί έπρεπε μια ημέρα ο γιατρός να λάβει επιστολή ότι από αύριο διορίζεσαι. Αντιληπτό. Κύριε Κούμα, έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας αρκετό. Τώρα να σας ευχαριστήσω γιατί θέλουμε να πάμε να δούμε και το τι έγινε χθες στη σύσκεψη ουσιαστικά στο Προεδρικό. Τι λέχθηκε από όλους τους φορείς. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να σας ευχηθώ.